αυτά τα κορίτσια. Γεια σας. Η Αμύρα και η Νταϊάννα. Ναι. Θυμίστε μου ποια είναι η Αμύρα, γιατί μπερδεύομαι. Εγώ. Και η Νταϊάννα είναι το κακό κορίτσι. Βλέποντάς σας σκεφτόμουν ότι σε κάθε σπίτι ο καημός ενός γονιού είναι που τσακώνονται τα παιδιά του και πλακώνονται. Σε εσάς όλο αυτό το ενορχιστρώνει ο μπαμπάς σας και σας βοηθάει. Δηλαδή είστε τελείως κόντρα σπίτι. Τσακώνεστε κανονικά μεταξύ σας. Έλλειδο. Τι εννοείς, λες να μπαίνει ο μπαμπάς στο δωμάτιο, να τις βλέπει να πλακώνει και να λένε αχ τα κορίτσια. Όχι, τις βλέπει ήσυχες. Αχ τι καλά. Όχι, τις βλέπει ήσυχες και λέει κορίτσια. Μόλις μπαίνει και είναι ήσυχες, λέει κορίτσια, δεν είπαμε θα πλακωθείτε. Πού είναι η προπόνηση και αρχίζουμε. Κορίτσια, ήταν πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε. Αισθάνομαι πραγματικά ότι μάλλον τα πράγματα είναι δυσκολότερα από τότε που πηγαίναμε εμείς σχολείο, γιατί δεν θυμάμαι να είχαμε τόσα κρούσματα και να είναι τόσα έντονα τα μηνύματα όπως είναι τώρα. Ελπίζω κάθε παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που του μαθαίνει όλα αυτά που έχει πει πάρα πολύ ωραία ο Γιώργος, να σέβεται τα άλλα παιδιά, δεν θα προβεί ποτέ σε αυτές τις ενέργειες. Καλή επιτυχία για σήμερα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κορίτσια μου. Σας αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Και με την Αμερικανίδα μιλήσατε, είναι στεναχωρημένη ακόμα που πάσατε το ρεκόρ. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε. Εμένα με πήραν τηλέφωνο, μου το είπαν, το στεναχωρήσαμε το κορίτσι, αλλά... Δεν πειράζει. Ας πρόσεχε, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Φιλάκια. Γεια σας. Γεια σας.